Αν με ακούτε. Σ' ακούμε. Πρωτόγνωρες σκηνές, ζήσαμε εδώ στα δικαστήρια. Πριν από λίγα μόλις λεπτά, ο 58χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 32χρονης εφοριακού στο δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών φυγαδεύτηκε στην κυριολεξία από αστυνομικούς από το κτίριο που απολογήθηκε στον ανακριτή. Οι συγγενείς του θύματος το περίμεναν όλες αυτές τις ώρες να βγει. Ωστόσο οι αστυνομικοί με μια εκμηδιαστική κίνηση τον έβγαλαν από την άλλη πλευρά και βλέπετε τα πλάνα τα οποία κατέγραψε ο περατέρ της Στέλιος Λασκητογιωσάκης, με συγχωρείτε. Βγαίνει λοιπόν, τον φυγαδεύουν οι αστυνομικοί και οι κεντρωμένοι συγγενείς φίλοι της 32χρονης Δώρας ξεσπούν σε φωνές, κατάρες. Περίμεναν, όπως σας είπα, είχαν πει ότι ήταν αποφασισμένοι να μείνουν όσο χρειαστεί για να τον δουν. Βγαίνοντας μάλιστα έξω από τα δικαστήρια, χτύπησαν, κυλοκόπησαν τον δικηγόρο του την ώρα που επιβιβάστηκε σε ταξί. Άγρια επεισόδια είχαμε μετά την προσαγωγή του στον ανακριτή, όταν και πάλι επιχείρησαν να εκφιάσουν, έσπασαν τον αστυνομικό. Βλέπουμε και τη μητέρα της Δώρας εδώ στο πλάνο. Ακριβώς, για να ξέρει και ο κόσμος τη βλέπουμε. Πολλές φορές ξέσπασε, φώναζε βγάλτε τον έξω, τελειώνεται, φώναζε κατάρες, έλεγε για το, ότι δεν είναι αφορά μόνο το δικό μου παιδί, αλλά και τα άλλα τα παιδιά που μπορεί να βρεθούν άγρια δολοφονημένα, δεν θα φύγει από εδώ ζωντανός. Φώναζε ο πατέρας της 32χρονης Δώρας. Και να σας πω βέβαια ότι και ο ίδιος στην απολογία του φαίνεται ότι πήρε πίσω όσα έχει υποστηρίξει προανακριτικά. Ναι. Να πούμε εμείς, Δίνα, ότι συνεχίζουμε να βλέπουμε πλάνα που έχουμε κατά αποκλειστικότητα. Ναι, ναι. Μοντάριστα πλάνα, είναι μόλις μας έχουν έρθει. Αστέλη, όσοι μιλάει, ακριβώς, όσο μιλάς, εμείς βλέπουμε πλάνα. Και έρχονται, κατέγραψε καρέ-καρέ τη σκηνή, ναι, την έξοδο του κατηγορουμένου από τα δικαστήρια την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις, οι δυνάμεις των ΜΑΤ, πάνω από τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ, βρίσκονταν εδώ στα δικαστήρια, είχαν αποφύσει τους συγγενείς από την άλλη πλευρά του κτηρίου. Νωρίτερα είχαν γίνει επεισόδια όταν έσπασαν το στέγαστρο, εξωτερικό στέγαστρο των κρατητήριων, στην προσπάθειά του, νομίζοντας ότι είναι εκεί ο κρατούμενος, τους ακούστηκαν προκειμένου να μπορέσει να βγει, να μεταφερθεί στη Γαζά. Για να ακούσουμε λίγο και το φυσικό ήχο, αν μπορούμε. Δίνα, λίγο μισό λεπτάκι, μην κλείνεις, μήπως ακούσουμε και το φυσικό ήχο. Βλέπουμε τι γίνεται έτσι. Αυτός είναι ο δικηγόρος του. Είναι ο δικηγόρος. Είναι την ώρα που επιβιβάζεται στο ταξί για να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή την ώρα και ο δικηγόρος του ήταν μέσα στο κτίριο, φοβούμενος την οργή των συγγενών. Οι αστυνομικές πηγές μας έλεγαν ότι λίγο, θα λίγο, Δίνα, μισό λεπτάκι να ακούμε και τον ήχο. Ωραία. Είναι πολύ άσχημες εικόνες. Εντάξει, είναι, ο κόσμος είναι εκτός αυτού πραγματικά, δηλαδή. Ακριβώς. Βέβαια. Έτσι ήταν καθ' όλη τη διάρκεια, ναι, της παραμονής του 58χρονου στα δικαστήρια. Ναι. Εντάξει, ήταν και από τα ένα πιο. Ήταν ένα από τα πιο σοκαριστικά. Τώρα έχει φυγαδευτεί, δηλαδή, την έτσι. Δεν σας άκουσα τώρα. Έχουν φύγει πάντες από τα δικαστήρια. Έχει φυγαδευτεί, έτσι. Έχει φυγαδευτεί ακριβώς. Θα πρέπει να παραμείνει απόψε στη Γαζά και αύριο στην φυλακή, να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Με αίματα στο πρόσωπο απολογήθηκε στον ανακριτή, καθώς κατά τη μεταγωγή του το πρωί προσπάθησαν και πάλι να το λιτζάρουν οι συγγενείς και οι συγκεντρωμένοι. Πέφτει ένας αστυνομικός, μαζί του και ο 58χρονος, ο οποίος πέφτει με το κεφάλι. Με αίματα, όπως σας είπα, απολογήθηκε. Βεβαίως μια απολογία που, αν μη τι άλλο, φαντάζομαι ότι, εντάξει, πήρε πίσω όλα όσα είχε πει προανακριτικά. Τι είπε δηλαδή, ότι... Ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι η κοπέλα έπεσε πάνω στο μαχαίρι, πάνω στην πάλι. Ο ίδιος ήθελε να φύγει, προσπαθούσε να φύγει.
Αλλά η κοπέλα τη φώναζε σκότωσε. Αυτή τη φορά στην απολογία του δεν ακούστηκε λέξη. Δεν έπεσε μια φορά, έπεσε μια φορά. Ενώ προανακριτικά. 14 στο μαχαίρι. Προανακριτικά είχε ζητήσει συγγνώμη και είχε πει ότι ήταν η κακιά στιγμή, μετανιώθηκε και ό,τι έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, να και η μητέρα. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι. Εντάξει, παιδιά, ναι, σας ξεπερνά όλους. Σε ευχαριστούμε, περνά, πραγματικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει.